Αλληλούια, σήμερα είναι η πρώτη μέρα της εβδομάδας. Εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον πλανήτη μαζεύονται στις εκκλησίες του Ιησού Χριστού για να ακούσουν τι θα τους πει το Άγιο Πνεύμα, ποια είναι η σοφία που θα φέρει, η οδηγία και η πληροφορία για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σύμφωνα με την αλήθεια και τη σοφία του Κυρίου κατά πάντα στη ζωή μας. Αλληλούια. Χρειαζόμαστε την καθοδήγηση του Θεού. Γιατί οι χρόνοι είναι πονηροί. Οι χρόνοι είναι πονηροί και αμαρτωλοί είναι. Η αμαρτία που θέλει σε όλο τον κόσμο και χρειαζόμαστε πιο σοφία, πιο ειρήνη από τον Θεό και πιο πολύ οδηγία να μπορεί ο Κύριος να μας οδηγήσει όμορφα και καλά στη ζωή μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και σήμερα θα δούμε ένα ωραίο μάθημα και ένα ωραίο μήνυμα. Τι είναι η ταπείνωση. Και πώς ο Θεός βλέπει την ταπείνωση και πώς μπορούμε εμείς οι άνθρωποι να δούμε την ταπείνωση. Γιατί μπορεί αλλιώς να βλέπουμε εμείς την ταπείνωση και αλλιώς να την βλέπει ο Θεός την ταπείνωση. Και η ταπείνωση έχει κάτι, έχει μια ανταμοιβή, λέγεται χάρη, λέγεται. Και χωρίς χάρη δεν μπορούμε να έρθουμε κοντά στον Θεό. Και σήμερα θα δώσουμε μια άλλη διάσταση στην ταπείνωση. Η ταπείνωση μας βοηθάει να έχουμε σωστή κρίση, σωστή αντίληψη. Διαφορετικά μπορεί να έχουμε λάθος αντίληψη. Δηλαδή παίζει ρόλο η ταπείνωση με την αντίληψη. Είναι συνδεδεμένα αυτά τα δύο πράγματα. Η αντίληψη είναι συνδεδεμένη με την ταπείνωση. Και το αντίθετο της ταπείνωσης είναι η υπερηφάνεια. Στην υπερηφάνεια ο Θεός λέει αντιτάσσεται, αποτραβιέται. Επομένως στην υπερηφάνεια έχουμε λάθος αντίληψη. Έχουμε λάθος κατανόηση. Και πάμε λάθος πάμε. Γι' αυτό ο Θεός το κριτήριο είναι, δεν λέει τι λέω εγώ, τι λέει ένας άλλος άνθρωπος, τι λέει ο Θεός. Και το βασικό είναι το τι λέει ο Θεός και ο λόγος του Θεού είναι ναι και αμήν. Για να πάμε 1669 σελίδα, επιστολή Α. Πέτρου στο 5ο κεφάλαιο και θα δούμε από το 5 μέχρι και το 7, δύο εδάφια θα δούμε. Και μετά θα δούμε και άλλα κομμάτια μέσα στην Βίβλο, από το 5 μέχρι και το 7 να δούμε. Παρόμοια, οι νεότεροι να υποτάσσεστε στους πρεσβυτέρους, όλοι, μάλιστα, ο κάθε ένας τον άλλον να αντιθείτε την ταπεινοφροσύνη, επειδή ο Θεός αντιτάσσεται στους υπερηφάνους, στους ταπεινούς, δίνει χάρη. Ταπεινωθείτε λοιπόν κάτω από το πανίσχυρο χέρι του Θεού για να σας ψώσει εν καιρό και όλη τη μέρημνά σας, ρίξτε την επάνω σε αυτόν, επειδή αυτός φροντίζει για όλα. Έχει δύο πράγματα εδώ πέρα. Λέει να υποτασσόμαστε ένα στον άλλον και να ντυθούμε την ταπεινοφροσύνη για να μπορέσουμε να έχουμε χάρη στη ζωή μας. Διαφορετικά λέει ότι ο Θεός στους υπερηφάνους αντιτάσσεται. Στην ουσία τι γίνεται, στους υπερηφάνους αποτραβιέται ο Θεός. Ξέρετε, ο Θεός έχει ένα σημείο σήμερα σε όλη τη γη. Ποιο είναι το σημείο που είναι η προσοχή Του. Συνήθως όταν υπάρχει ένα σημείο βάζουμε την προσοχή μας. Είναι η Εκκλησία του Ιησού Χριστού σε όλο τον πλανήτη. Και το χέρι του Θεού είναι απλωμένο επάνω στην Εκκλησία είναι. Για να μπορέσουμε να καταλάβουμε ότι χρειαζόμαστε να φτούμε πιο κοντά στον Θεό. Και να πούμε στον άνθρωπο ότι μπορείς να έρθεις με τον Θεό πιο κοντά, αλλά πρέπει να ακολουθήσεις αυτό το δρόμο. Αν ακολουθήσεις έναν δρόμο υπερήφανο, θα είσαι μακριά από τον Θεό. Επομένως, τι λέει ο Θεός, να ταπεινωθούμε, να υποταχθούμε κάτω από την αλήθεια Του, για να μπορέσουμε να πάρουμε χάρη, γιατί αλλιώς, αν, προσέξτε, αν δεν υποταχθούμε κάτω από την αλήθεια Του, τι συμβαίνει, ξέρετε. Είμαστε υπερήφανοι. Και αποτραβιέται ο Θεός.
Και αυτό για να το καταλάβουμε πιο καλά αυτό το κομμάτι, πρέπει να πάμε να δούμε και ένα άλλο κομμάτι μέσα από το Λόγο του Θεού. Να πάμε Τιμόθεος Β, επιστολή Τιμόθεου Β, 1628 σελίδα. Στο τρίτο κεφάλαιο, Τιμόθεος Β, τρία κεφάλαια. 1628. Τιμόθεος Β, τρία κεφάλαια. Σε αυτό το στο τρία κεφάλαιο να δούμε από το 1 μέχρι και το 9 περιγράφεται πώς θα είναι οι άνθρωποι και οι καταστάσεις στους τελευταίους χρόνους. Και αφού εμείς ζούμε στους τελευταίους χρόνους, εκεί πέρα έχει ένα μήνυμα που μπορούμε να καταλάβουμε τι θα συμβεί στους τελευταίους χρόνους και τι είναι ταπεινό και τι δεν είναι ταπεινό. Γιατί υπάρχει κίνδυνος αυτό που δεν είναι ταπεινό να το θεωρήσουμε ταπεινό. Και αυτό που είναι ταπεινό να το θεωρήσουμε υπερήφανο. Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος. Διότι ζούμε στους τελευταίους χρόνους και τα πάντα μεταστρέφονται και δημιουργείται μια λάθος αντίληψη στο νου των ανθρώπων. Σήμερα κανένας άνθρωπος δεν πιστεύει ότι πάει λάθος. Πιστεύει ότι πάει σωστά. Το αποτέλεσμα όμως θα δείξει αν πάει σωστά ή πηγαίνει λάθος. Και το αποτέλεσμα σε κάτι που είναι σωστό σημαίνει συναντάω τον Δημιουργό. Ο Θεός το καλό το εννοεί να συναντάμε Εκείνον. Αν στο τέλος δεν συναντήσει ο άνθρωπος το Θεό, μπορεί να νομίζει όλη τη ζωή του ότι πάει σωστά, αλλά πάει λάθος πάει. Τι είχε όλα τα χρόνια, είχε μια λάθος εντύπωση. Αλληλούια. Για να το δούμε στο τρίτο κεφάλαιο. Να, λέει το Άγιο Πνεύμα μέσα από τον Απόστολο Παύλο, να γνωρίζεις μάλιστα τούτο ότι στις έσχατες ημέρες θα έρθουν κακοί καιροί, επειδή οι άνθρωποι θα είναι φύλαφτοι, φυλάργυροι, αλάζονες, υπερήφανοι, βλάσφημοι, απληθοί στους γονείς, αχάριστοι, ανώσιοι, άσπλαχνοι, ασυμφιλίωτοι, συκοφάντες, ακρατείς, άχρηοι, αφιλόγαθοι, προδότες, προπαιτείς, τυφλωμένοι από εγωισμό, περισσότερο φιλίδων παρά φιλόθεοι. Αυτό είναι το σημαντικό, το 5 που θέλουμε να δούμε. Έχοντας μεν μορφή ευσεβίας, όμως έχουν αρνηθεί τη δύναμή της και από αυτούς απόφευγε τους. Δηλαδή, οι άνθρωποι θα έχουν μορφή ευσεβίας, αλλά θα αρνούνται τη δύναμη της ευσεβίας. Αυτό το 5 είναι το σημαντικό. Επειδή από αυτούς είναι εκείνοι που μπαίνουν μέσα σε σπίτια και εχμαλωτίζουν τα γυναικάρια που είναι φορτωμένα με αμαρτίες, καθώς σέρνονται από διάφορες επιθυμίες, τα οποία πάντα μαθαίνουν και ποτέ δεν μπορούν να έρθουν στην πλήρη γνώση της αλήθειας. Με τον ίδιο τρόπο ο Ιαννής και ο Ιαμβρής αντιστάθηκαν στο Μωυσή, έτσι και αυτοί αντικατέστησαν την αλήθεια άνθρωποι διαφθαρμένοι στον νου, δόκιμοι στην πίστη. Αλλά δεν θα προκόψουν περισσότερο επειδή η ανοησία τους θα γίνει καταφάνερη σε όλους όπως έγινε και η ανοησία εκείνων. Τι λέει εδώ πέρα, ότι οι άνθρωποι θα αγαπάνε πολύ την ειδονή, τον εγωισμό και δεν θα έχουν διάθεση για τον Θεό. Και είναι στοιχείο των τελευταίων εποχών αυτών. Και θα έχουν, λέει, μορφή ευσεβίας, αλλά θα αρνούνται την ευσέβεια. Και να πούμε ένα ωραίο παράδειγμα, έχουμε έναν ωραίο άνθρωπο, ευγενικό άνθρωπο. Δεν πειράζει ένα μερμήτια. Έχει πάντα ένα καλό λόγο στο στόμα του. Έχει μια γλυκιά μορφή. Και είναι πάρα πολύ όμορφη εικόνα, μορφή ευσέβειας. Και του μιλάς για τον Χριστό. Ότι πρέπει να ακολουθήσεις τον Χριστό. Πρέπει να ακολουθήσεις τον Ευαγγέλιο. Και αυτός το αρνείται αυτό το πράγμα. Αυτός ο άνθρωπος είναι ταπεινός ή είναι υπερήφανος. Οτιδήποτε δεν υποτάσσεται κάτω από το Λόγο του Θεού είναι υπερήφανο. Δεν έχει σημασία αν έχει μια μορφή όμορφη. Δεν έχει σημασία αν έχει μια ευγενική προσωπικότητα.
Αυτό λέει εδώ πέρα, ο τελευταίος χρόνος, και μπορεί να το δεις και σε διάφορα θρησκευτικά δόγματα. Μπορεί να δεις μάρτυρες που πιάσει μια ωραία προσωπικότητα, μορμόνους. Ανθρώπους που έχουν ένα καλό λόγο, κάνουν καλά πράγματα, αλλά αρνούνται την προσφορά του Ιησού Χριστού προσωπικά στη ζωή τους. Επομένως, για τον Θεό αυτό είναι υπερήφανο. Εμείς σαν άνθρωποι μπορούμε να πούμε ότι αυτό είναι ταπεινό και να έχουμε λάθος αντίληψη γι' αυτό. Επομένως, λέει η Γραφή ότι ήμασταν όλοι τέκνα οργής και ήμασταν μακριά από τον Θεό, διότι η αμαρτία έκανε τη ζωή μας και ήταν υπερήφανη μακριά από τον Θεό. Επομένως, ταπεινό είναι αυτό που μπαίνει κάτω από το Λόγο του Θεού και υποτάσσεται. Και η ταπείνωση σύμφωνα με τον Θεό είναι μια συνεχή προσπάθεια στην υπακοή του θελήματος του Θεού. Γι' αυτό το σημείο που εξασκούμε ταπείνωση είναι η Εκκλησία. Για να το δούμε λίγο ακόμα, κάτι ακόμα αυτό. Να δούμε άλλο ένα εδάφιο. Είναι Τιμόθεος Α στο 3ο κεφάλαιο και στο 14 και 15, δύο εδάφια. 1620 σελίδα. Τιμόθεος Α, 3ο κεφάλαιο, 14-15. Βρήκαμε δύο εδάφια. Σου τα γράφω αυτά ελπίζοντας να έρθω σε σένα γρηγορότερα, αλλά αν καθυστερήσω, για να ξέρεις πως πρέπει να πολιτεύεσαι στον οίκο του Θεού που είναι η Εκκλησία του Ζωντανού Θεού, ο στήλος και το θεμελίωμα της αλήθειας. Επομένως, στην Εκκλησία πράτεται η αλήθεια. Και εγώ τι κάνω, επενδύω στην ταπείνωση. Δεν είναι η ταπείνωση μια στιγμαία κατάσταση. Η ταπείνωση είναι μια επένδυση. Επενδύω στην πρακτική εφαρμογή της αλήθειας και τότε τι κάνω, καθώς επενδύω στην ταπείνωση, πλουτίζω στη χάρη. Αν δεν επενδύω στην ταπείνωση, δεν επενδύω στη χάρη. Και διαφορετικά τι γίνεται, η ταπείνωση σου δίνει σωστή κρίση. Γι' αυτό λέει στον Ισαΐα ότι ο Χριστός έκρινε τους ανθρώπους με σωστή κρίση. Διαφορετικά έχουμε ένα άνοιγμα από το Θεό μπροστά μας και αντί να πούμε στο άνοιγμα, το κλείνουμε. Διότι έχουμε λάθος αντίληψη. Έχουμε λάθος αντίληψη. Αλληλούια. Και δεν υπάρχει ένα άνοιγμα από το Θεό και προσπαθώ να βρω άνοιγμα εγώ. Και μπερδεύουμε και πλανούμε. Διότι έχω λάθος κρίση. Αλληλούια. Έχω λάθος αντίληψη. Επομένως, η Εκκλησία είναι το περιβάλλον που εξασκούμε ταπείνωση. Μπροστά στο Θεό υπερήφανοι ήμασταν. Το σαρκικό πνεύμα είναι υπερήφανο πνεύμα. Δεν υποτάσσεται στο θέλημα του Θεού. Και αφού δεν υποτάσσεται, το σημείο για να υποτάσσεται είναι η Εκκλησία του Ιησού που εξασκούμε υπακοή στο Λόγο. Και αυτό δεν γίνεται στιγμαία, αυξάνει. Μήνα με το μήνα, χρόνο με το χρόνο, εβδομάδα με τη εβδομάδα. Και τότε τι κάνουμε, εξασκούμε ταπεινότητα, πλουτίζουμε στη χάρη και αποκτάμε σωστή αντίληψη. Διαφορετικά είναι πολύ εύκολο να έχουμε λάθος, όχι πολύ, είναι σίγουρο ότι έχουμε λάθος αντίληψη. Τι είναι η Βασιλεία του Θεού, τι είναι το σχέδιο του Θεού, τι είναι το σώμα του Χριστού, ποια είναι τα ανοίγματα του Θεού και τότε μπαίνουμε σε πράγματα που δεν είναι από τον Θεό και περιπλανούμαστε. Και είναι μπροστά κάτι από το Θεό και δεν το βλέπει ο άνθρωπος, διότι έχει λάθος αντίληψη. Αλληλούια. Επομένως, η χάρη έρχεται από την ταπεινότητα στο Λόγο του Θεού. Και σίγουρα το Ευαγγέλιο μας βοηθάει να βάλουμε τάξεις στη ζωή μας. Προσέξτε ποια είναι η τάξη. Έχουμε τον Θεό Πατέρα, έχουμε τον Ιησού Χριστό, έχουμε την Εκκλησία, έχουμε τα σπίτια μας και έχουμε τον κόσμο. Αν εγώ προσπαθώ να εφαρμόσω το Ευαγγέλιο στον κόσμο
και δεν το εφαρμόζω στην Εκκλησία, είναι υπερηφάνεια αυτό. Πρώτα ξεκινάει από την Εκκλησία, περνάει στα σπίτια μας μέσα και μετά πηγαίνει στον κόσμο. Αλληλούια! Διότι το Θεός βάζει τάξη στη ζωή μας. Διαφορετικά έχουμε αταξία. Βρίσκουμε μπροστά μια πόρτα από το Θεό και δεν μπαίνουμε μέσα και μπερδευόμαστε. Και ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί ο Θεός είναι οι τελευταίοι χρόνοι να μας διδάξει τι είναι ταπεινότητα και στους ταπεινούς δίνει χάρη. Αποκτάμε σωστή κατανόηση του Ευαγγελίου, της αλήθειας του Θεού και τότε ο Θεός είναι πιστός. Έχει για μας μια διαθήκη, για όλους μας. Το καλύτερο έχει. Τι έχει ο Θεός για τον άνθρωπο, το καλύτερο. Έχει το πιο ευλογημένο κομμάτι έχει. Που είναι αυτό που έρχεται προσωπικά από τον Κύριο στη ζωή μας. Έτσι, για να δούμε και ένα άλλο κομμάτι. Είναι Ματθαίος 7 κεφάλαιο, στο 24 και στο 20 μέχρι το 27, τρία εντάφια. 1295 σελίδα. Αλληλούια. 1295 σελίδα Ματθαίος 7 κεφάλαιο, 24 μέχρι 27. Αλληλούια. Προσέξτε τι λέει ο Ιησούς Χριστός, ένα πολύ ευλογημένο κομμάτι. 24 μέχρι 27. Ο κάθερας λοιπόν που ακούει τα λόγια μου, αυτά και τα πράττει, θα τον ομοιώσω με έναν φρόνιμο άνθρωπο που οικοδόμησε το σπίτι του επάνω στην πέτρα. Και κατέβηκε η βροχή και φύσηξαν τα ποτάμια και φύσηξαν οι άνεμοι και χτύπησαν με ορμή πάνω στο σπίτι εκείνο και δεν έπεσε επειδή ήταν θεμελιωμένο πάνω στην πέτρα. Ο κάθερας που ακούει τα λόγια με αυτά και δεν τα πράττει θα τον παρομοιάσουμε έναν άφρονο άνθρωπο που οικοδόμησε το σπίτι του επάνω στην άμμο και κατέβηκε η βροχή και ήρθαν τα ποτάμια και φύσηξαν οι άνεμοι και χτύπησαν με ορμή επάνω στο σπίτι εκείνο και έπεσε και η πτώση του ήταν μεγάλη. Ο Θεός αυτό το εδάφιο το μεταφέρει στους τελευταίους χρόνους. Στους τελευταίους χρόνους θα έρθουν πολλά κύματα στον πλανήτη. Και αυτό βλέπουμε γίνονται πόλεμοι στη Συρία, δεξιά και αριστερά. Θα έρθουν πολλά πράγματα που είναι καταστροφικά και είναι απρόβλεπτα. Ποιος περίμενε ότι θα γίνει η μεγάλη φωτιά στο Μάτι. Ήρθε και κατέστρεψε τα πάντα. Ακριβώς με τον ή ποιος περίμενε ότι στη Μάντρα κάτω στην Ελευσίνα θα κατεβαίναν τα νερά και θα διαλάγαν τα πάντα στους τελευταίους χρόνους. Λόγω της μεγάλης φοράς της αμαρτίας θα έρθουν πολλά πράγματα που δεν έχουν υγεία μας, καταστροφικά. Αν ο άνθρωπος δεν έχει πραγματική υπακοή κάτω από το Λόγο του Θεού δεν μπορεί να αντισταθεί σε αυτά τα κύματα που θα χτυπήσουν τον κόσμο. Αν δεν επενδύσουμε κάτω από την ταπείνωση και την υπακοή του Λόγου του Θεού, πολύ εύκολα αυτά τα κύματα θα επηρεάσουν τη ζωή μας. Γι' αυτό λέει αν κάποιος ακούει και δεν εφαρμόσει, αυτό που χτίζει θα ισοπεδωθεί. Όμως όταν εφαρμόζουμε χτίζουμε σε ένα βράχο που είναι ο Χριστός. Αυτό δεν πέφτει. Επομένως θέλει στους τελευταίους χρόνους να λέμε πιο λίγα λόγια. Είναι ένα πρόβλημα της Εκκλησίας αυτό, η πολυλογία. Οι χριστιανοί να λένε πιο λίγα λόγια, να ακούνε πιο πολύ και να πράττουνε πιο πολύ. Αλληλούια. Γιατί διαφορετικά γινόμαστε όπως είπαμε στον Τιμόθεο, δινόμαστε τον τύπο της ταπείνωσης. Αλληλούια. Δινόμαστε τον τύπο της ταπείνωσης, όχι την ουσία. Για να αντιθούμε την ουσία πρέπει να υπακούμε στη φωνή του Λόγου του Κύριου. Αλληλούια. Και η εφαρμογή ξεκινάει από την Εκκλησία που είναι ένα μεγάλο δώρο Εκκλησία. Εκκλησία είναι ένα θεμέλιο είναι. Θυμάστε τι είπε ο Χριστός.
Οι πύλες του Άδη δεν θα υπερισχύσουν στην Εκκλησία. Ο Άδης έχει δαιμόνια. Ο Άδης έχει πονηρά πνεύματα που χτυπάνε τον κόσμο. Και επομένως αυτή η εφαρμογή μέσα στην Εκκλησία, τι κάνουμε στην Εκκλησία? Υπακούμε στο Λόγο του Θεού, υπακούμε στην προσευχή, υπακούμε στο σώμα και το αίμα του Χριστού. Αυτό το πνεύμα το μεταφέρουμε στα σπίτια μας μετά. Κρατάμε τα σπίτια μας σε μια πνευματικότητα. Και μετά αυτό το μεταφέρουμε στην καθημερινότητά μας, στις δουλειές μας, στις επαφές που έχουμε. Κρατάμε τα πάντα σε μια υπακοή της αλήθειας. Διαφορετικά θα ντυθούμε τον τύπο. Τι σημαίνει τον τύπο? Εγώ ξέρω πάρα πολλά παιδιά του Θεού που είναι κλεισμένα στον εαυτό τους. Και κάθονται και σκέφτονται. Και γίνεται αυτό το πράγμα. Φαντάζονται ότι είναι τόσο πολύ αφιερωμένοι στο Θεό δυνατοί και δεν έχουν καμία πρακτικότητα, δεν έχουν. Αυτός λέγεται τύπος, λέγεται. Η αντίληψη είναι λάθος. Ο Θεός θέλει τα παιδιά του να έχουμε πρακτικότητα να έχουμε. Γι' αυτό είναι το έργο του Ιησού να παίρνουμε χάρη. Διαφορετικά θα έχουμε λάθος αντίληψη. Οι πεντηκοστιανοί θα καταδικάσουμε τους Ευαγγελικούς, θα καταδικάσουμε τους Ορθόδοξους, θα καταδικάσουμε τους Καθολικούς και έχουμε λάθος αντίληψη και κρίση. Όσο όμως μπαίνουμε στην εφαρμογή, στην πρακτικότητα, που δεν είναι εύκολο πράγμα, θέλει σταθερή απόφαση, αποκτάμε μία σωστή αντίληψη των πραγμάτων. Αποκτάμε μία σωστή κατανόηση των πραγμάτων. Γιατί διαφορετικά αυτό που είναι ταπεινό θα το κάνουμε υπερήφανο και θα κάνουμε το αντίθετο μετά. Διότι δεν υπάρχει πρακτικότητα. Αλληλούια. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Γι' αυτό μετά θα φύγουμε από εδώ, θα πάμε στα σπίτια μας. Τι θα κάνουμε? Θα πάμε στα σπίτια μας. Να απολαύσουμε τα σπίτια μας. Και να μεταφέρουμε αυτή την ειρήνη της Εκκλησίας στα σπίτια μας. Αλληλούια. Ευχαριστούμε τον Θεό. Επομένως ο Θεός έχει ένα σπίτι που είναι η Εκκλησία, αυτό να το μεταφέρουμε στα σπίτια μας και μετά αυτό να έρθει στον κόσμο, καταλαβαίνοντας ότι η χάρη και η επαφή με το Θεό σήμερα ο κόσμος, γιατί δεν είναι σε επαφή με το Άγιο Πνεύμα? Διότι δεν έχει πρακτική υπακοή κάτω από τον Λόγο του Θεού. Όταν υπάρχει πρακτική υπακοή, τότε ερχόμαστε σε επαφή με το Άγιο Πνεύμα. Διαφορετικά στους τελευταίους χρόνους το μήνυμα είναι απλό. Υπάρχει κίνδυνος να ντυθούμε τον τύπο. Τι σημαίνει θρησκευτικότητα? Τύπος. Όχι ουσία. Τι είναι πνευματικότητα? Ουσία είναι. Και να πάρω εγώ τον εαυτό μου τώρα σαν παράδειγμα. Εγώ επιμένω αυτή την εκκλησία. Τι είναι η εκκλησία για σένα, Δήμο? Είναι το σπίτι μου. Είναι το περιβάλλον, εδώ αναπτύχθηκα εγώ σε αυτό το χώρο. Εδώ εξασκώ την υπακοή μου και προσπαθώ να την μεγαλώνω την υπακοή μου. Και αυτό προσπαθώ να είμαι παράδειγμα. Είμαι πρώτος πριν από όλους εδώ πέρα και προσπαθώ σε κάθε τι που γίνεται να έχω πρακτικότητα. Για ποιο λόγο? Για να σου δώσω ένα παράδειγμα εσύ. Και εσύ να δώσεις ένα παράδειγμα σε αυτό που θα έρθει μετά. Και ο άλλος να δώσει ένα παράδειγμα σε αυτό που θα έρθει. Αν εγώ δεν είχα την πρακτικότητα, θα ντυνόμουν τον τύπο. Ξέρετε, στο εξωτερικό, να μην πω στην Ελλάδα, οι εργάτες του Ευαγγελίου πάνε ένα λεπτό πριν ξεκινήσει το κήρυγμα. Μόλις τελειώσει το κήρυγμα, φεύγουν. Μπορεί να έχει πολύ κόσμο. Αλλά στην ουσία τι γίνεται? Για να τους βρεις, πρέπει να κάνεις αίτηση να τους βρεις. Δεν μπορεί να τους πλησιάσεις. Αυτοί οι άνθρωποι ζουν τον τύπο, όχι την ουσία. Εργάτη σημαίνει να είμαστε μέσα στα πράγματα του Θεού δίνοντας παράδειγμα. Αλληλούια. Άντρες και γυναίκες, γιατί διαφορετικά αποκτάμε τον τύπο. Και ο τύπος σημαίνει λάθος αντίληψη σημαίνει. Η πραγματική επαφή με την ταπείνωση του Θεού μας δίνει σωστή αντίληψη, μας δίνει. Και τότε αποκτάμε πρακτικότητα. Αν δεν υπάρχει πρακτικότητα, δηλαδή παράδειγμα, εγώ για να καταλάβω τι είναι η Ευαγγελική Εκκλησία,
Αν δεν πάω μια μέρα στην Ευαγγελική Εκκλησία να έχω μια πρακτική επαφή, δεν μπορώ να καταλάβω αν αυτοί οι άνθρωποι είναι παιδιά του Θεού ή δεν είναι παιδιά του Θεού. Η πρακτική επαφή. Αν έχω επαφή με κάποιους μάρτυρες Σκοπιάς, η πρακτική επαφή που έχω, θα με βοηθήσει να καταλάβω αυτοί οι άνθρωποι ζουν την αλήθεια ή δεν ζουν την αλήθεια. Η πρακτική επαφή φέρνει σωστή αντίληψη. Αν δεν έχουμε πρακτική επαφή, έχουμε λάθος αντίληψη για τα πράγματα. Και τότε τι γίνεται, κάτι που είναι το Θεό μπορεί να το πολεμήσουμε και κάτι που είναι από το Θεό, κάτι άλλο μπορεί να το προσφράσουμε. Διότι δεν υπάρχει πρακτικότητα και σωστή αντίληψη δεν υπάρχει. Αλληλούια. Η αποκάλυψη δεν δίνεται με την πολλή σκέψη. Δίνεται με την πρακτική υπακοή κάτω από την αλήθεια του Θεού. Κι όσο εγώ, αλλά δεν είναι εύκολο πράγμα, γι' αυτό είναι το έργο του Ιησού, παίρνουμε χάρη. Παίρνουμε χάρη από το αίμα του Κυρίου, από το σώμα του Κύριου και εβδομάδα με τη βδομάδα μεγαλώνουμε στη χάρη, στην υπακοή, για να μπορούμε να καταλάβουμε σε πρακτικό επίπεδο τι είναι το πνεύμα της χάρης και τι είναι το πνεύμα της κρίσης. Γιατί σήμερα η Εκκλησία ταλαιπωρείται πολύ από το πνεύμα της κρίσης. Και η κρίση βγαίνει από μια συγκεκριμένη αμαρτία. Όταν μειώσουμε την αξία της θυσίας και του αίματος, βγάζει κρίση, βγάζει. Και τότε έχουμε πράγματα που είναι προϊόν κρίσης είναι. Και βλέπουμε καταστάσεις και δεν μπορούμε να τις εξηγήσουμε. Βλέπουμε ένα πράγμα που έχει ένα καρπό και μετά ο καρπός χάνεται. Αλληλούια. Όταν τα πράγματα δεν τα καταλύσουμε και υπάρχουν πολλά παραδείγματα στην Ελλάδα, στο εξωτερικό, όταν μειώνεται ο Χριστός μέσα μας, έχουμε κρίση. Όταν δεν υψώνεται ο πλούτος μέσα μας, έχουμε κρίση. Τότε μεταστρέφεται το Ευαγγέλιο, μεταστρέφεται. Και έχουμε διακονίες που έχουν επενδύσει σε άλλα πράγματα, να βγάλουν δαιμόνια από τους ανθρώπους, σε άλλα πράγματα και υπάρχει τεράστια κρίση υπάρχει μας. Γιατί φεύγουμε από το σταυρικό έργο, τη σταυρική θυσία και αφού είμαστε χριστιανοί μας ενδιαφέρει το έργο του Θεού στην Ελλάδα, μας ενδιαφέρει το έργο του Θεού στα έθνη, παντού μας ενδιαφέρει. Και πιο παλιά εδώ στην Αθήνα είχε σηκωθεί μια διαγωνία, είχαν φύγει από όλες τις εκκλησίες οι πήγανε και γινόντουσαν μέσα πράγματα, απελευθερώσει όλα αυτά τα πράγματα. Και ήταν μια μορφή κρίσης ήταν. Και μετά έγινε κάτι και εξαφανίστηκε αυτό το έργο όλο. Ο κόσμος έπεσε πιο πολύ, πέσαν στον κόσμο, ψυχολογικά προβλήματα. Κάποιοι Ελλανδοί κλονιστήκαν μέχρι να χάσουν την πίστη τους. Τι είναι αυτό το φαινόμενο? Είναι προϊόν κρίσης ήταν. Όταν μειώνεται το αίμα του Ιησού βγάζει κρίση. Δηλαδή παράδειγμα όταν μετά κοινωνήσουμε, και μετά από εγώ έλα εδώ, ξέρω εγώ, ο τάτας, ο αδερφός, θα σου βγάλω ένα δαιμόνιο από μέσα. Τότε εγώ μειώνω την αξία του αίματος που εσύ έλαβες πριν και θεωρώ ότι πήρες το αίμα, αλλά το δαιμόνιο είναι μέσα σου. Και τότε δημιουργείται κρίση μέσα στην Εκκλησία και βλέπουμε πράγματα να γίνονται, απελευθερώσεις πράγματα, δημιουργείται ένας καρπός που είναι προϊόν κρίσης. Και μετά από ένα σημείο εξαφανίζεται αυτό, δεν μένει τίποτα. Οι άνθρωποι από πάνω πέφτουν κάτω, παθαίνουν ψυχολογικά προβλήματα, διότι δημιουργείται κρίση. Αλληλούια. Οτιδήποτε μειώνει τη θυσία, το αίμα του Ιησού, μετά οι άνθρωποι αυτοί όχι εκκλησία δεν πηγαίνανε, εγώ για εκκλησία και εξαφανίζουν. Είναι πολλά πράγματα μέσα στη Βασιλεία του Θεού, που αν δεν τα δούμε με σωστή κρίση, σωστή αντίληψη, θα τα βγάλουμε λάθος. Επομένως, η σωστή αντίληψη έρχεται με την ταπεινότητα. Για να μπορούμε όχι απλά να λέμε λόγια πολλά, αλλά να ζούμε. Και σήμερα τον Κύριο και αύριο και μετά από μια εβδομάδα και ένα μήνα, μετά από ένα χρόνο να περπατάμε στη σοφία και στη χάρη του Κυρίου, ακολουθώντας τον υπέροχο λόγο του Κυρίου, καταλαβαίνοντας τα πνευματικά με σοφία. Γι' αυτό λέει εδώ πέρα, προσέχτε στους τελευταίους χρόνους θα δημιουργηθεί ένας τεράστιος τύπος
Οτιδήποτε δεν μπαίνει κάτω από την εξουσία της Εκκλησίας, του Ευαγγελίου, του Σταυρού είναι υπερήφανο. Στερείται χάρη. Έχει μορφή ευσεβίας, αλλά δεν έχει τη δύναμη της ευσεβίας. Που είναι η παρουσία του Αγίου Πνεύματος, η παρουσία του Χριστού, η παρουσία της αλήθειας. Αλληλούια. Η αλήθεια του Ευαγγελίου είναι μία, ότι πρέπει να υψώνεται ο Χριστός μέσα σου. Τι έχεις μέσα σου, το Χριστό έχεις. Ο Χριστός έχει την παρουσία του Αγίου Πνεύματος μέσα σου. Και όσο αυτός μεγαλώνει μέσα, μπορούμε και καταλαβαίνουμε τον Θεό. Μπορούμε και ακολουθούμε τον Θεό, μπορούμε και διορθωνόμαστε τον Θεό. Γιατί ο πλούτος είναι μέσα μας και αναπτύσσεται. Και τότε εγώ μπορώ να λάβω τις ευκαιρίες του Θεού στη ζωή. Διαφορετικά έχω έναν πατέρα που έχει τα πάντα και εγώ δεν μπορώ να πάρω ούτε μια καραμέλα από τον πατέρα που έχει τα πάντα. Ο Θεός έχει τα πάντα για μένα, αλλά στην πράξη εγώ δεν παίρνω ούτε μια καραμέλα από τον πατέρα. Ο Θεός θέλει αυτό που έχει να το πάρουμε στη ζωή μας, να το ζήσουμε. Αλληλούια. Και σκέψω εγώ να φύγω, ή όπως παράδειγμα, να είμαι σε μια πλατεία και να με δεις και να πεις τι κάνεις αδερφέ εκεί πέρα, ξέρω εγώ προσεύχομαι να μου οδηγήσει ο Θεός να κάνω κάποια λέει. Δηλαδή ο Θεός θέλει να μας φωτίσει, να μας βοηθήσει να καταλάβουμε τη δικιά του τάξη, τη δικιά του σειρά, γιατί η Γραφή μιλάει για πολλά πράγματα. Τι είναι οι ψευτοαπόστολοι, τι είναι οι ψευτοπροφήτες, τι είναι οι ψευτοδασκάλοι, γιατί είναι οι ψευτοαδελφοί. Δεν είναι τίποτα, ας πούμε, βουδιστές που μπήκανε στην Εκκλησία μέσα και φορέσανε ένα μανδύα και κάνουν τον χριστιανό. Δεν έχει τέτοια πράγματα. Είναι ότι ο άνθρωπος ακολουθεί λαθασμένες εντυπώσεις και λειτουργεί σε λάθος θέση και ακολουθεί λάθος πράγματα και υποστηρίζει λάθος πράγματα που δεν είναι πνευματικά, αλλά είναι ψυχικά. Αλληλούια. Δεν μπορούν, και σήμερα όλα υπάρχουν μέσα στην Εκκλησία. Όταν κάποιος σε καταδικάζει και δεν σου δίνει ελπίδα με τον Χριστό, έχει καθαρή προφητεία ή ψεύτικη προφητεία. Ψεύτικη προφητεία. Επομένως, ό,τι λέει η Γραφή υπάρχει. Και όλοι μπορούμε να παγιδευτούμε με τον εαυτό μας, με τη σάρκα μας. Αν δεν εξασκήσουμε σταύρωση και υπακοή στην αλήθεια, στη θυσία, στην Εκκλησία, στην πρακτικότητα, τότε η σάρκα θα μας πλανήσει. Αλληλούια! Τι θα κάνει η σάρκα, θα μας πλανήσει. Ευχαριστούμε τον Κύριο, γιατί ο Κύριος είναι καλός και μας βοηθάει να καταλάβουμε τι είναι ταπεινό και τι είναι υπερήφανο. Όλοι έχουμε υπερήφανο πνεύμα που είναι το σαρκικό. Και όλοι δουλεύουμε για να το ταπεινώνουμε αυτό το πνεύμα. Και όσο ταπεινώνεται αυτό, μπορούμε να πάρουμε τη σωστή αποκάλυψη, τη σωστή επίγνωση, τη σωστή κατανόηση, διότι ο εαυτός μας έχει αποτύχει. Ο σαρκικός άνθρωπος απέτυχε. Δεν μπορείς να τον εμπιστευτείς. Είναι τεράστια πλάνη. Επομένως, ο Θεός θέλει να αναπτύξει τον πλούτο μέσα μας. Γι' αυτό λέει ότι οι Άγιοι των τελευταίων εποχών ενίκησαν το διάβολο με το αίμα του Αγίου. Και ερχόμαστε στην Εκκλησία για να πάρουμε το αίμα του Κύριου, για να μπορέσει να αποκαλυφθεί ο πλούτος μέσα μας και να φύγουμε με ειρήνη και να φέρουμε ειρήνη στα σπίτια μας, να φέρουμε ειρήνη στο περπάτημά μας και να έχουμε σωστές αποφάσεις, σωστά βήματα, να μην μπορεί να μας παρασύρει το πνεύμα της πλάνης. Αλληλούια. Γιατί στην ουσία υπάρχει δύναμη. Στον τύπο δεν υπάρχει δύναμη. Η δύναμη είναι φαινομενική για λίγο και μετά βλέπεις αυτό εξαφανίζεται. Όταν κάτι εξαφανίζεται δεν έχει υγεία μέσα. Η καθαρότητα του Θεού δεν εξαφανίζεται, είναι διαχρονική. Είναι διαχρονική για να επενδύσεις. Αλληλούια. Διαφορετικά θα έχουμε δύναμη που είναι προϊόν κρίσης, θα έχουμε σημεία που είναι προϊόν κρίσης και θα έχουμε πνευματική ζωή που είναι προϊόν κρίσης και μετά από λίγο εξαφανίζεται αυτό το πράγμα. Αλληλούια. Επομένως, η δύναμη του Θεού περνάει από το Σταυρό, τη θυσία, την Εκκλησία και την πρακτικότητα.
για να μπορέσει ο Θεός να μας βοηθήσει όλους να αποκτήσουμε σωστή αντίληψη. Είναι πολύ εύκολο να έχουμε λάθος αντίληψη, πάρα πολύ εύκολο. Πάρα πολύ εύκολο είναι. Και πρέπει να το δουλεύουμε αυτό για να διατηρούμε τη σωστή αντίληψη. Την κρατάμε. Και να επιτρέπουμε τον Θεό να την αυξήσει αυτή. Διαφορετικά είναι πολύ εύκολο να πολεμήσουμε κάτι που είναι πνευματικό και να κλείσουμε κάτι που είναι πνευματικό. Πάρα πολύ εύκολο. Πάντα έτσι γινόταν και στο λαό Ισραήλ. Πάντα ο Ισραήλ πολεμούσε το πνευματικό και το άνοιγμα του Θεού. Πάντα έτσι γινόταν. Και οι γραφές πάντα επαναλαμβάνονται οι γραφές. Αλληλούια! Επομένως κρατάμε το αίμα του Κυρίου, την αλήθεια του Κυρίου, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σιγά σιγά στην εφαρμογή. Σιγά σιγά. Θέλει σιγά σιγά στην εφαρμογή. Παίρνοντας χάρη για να μπορούμε να αποκτήσουμε μια σωστή εντύπωση τι είναι αυτό που γίνεται στην ομάδα. Δεν φταίνε τα πολιτικά κόμματα. Είναι το σχέδιο του Θεού για τους τελευταίους χρόνους. Αν δεν έχουμε σωστή αντίληψη, θα τα βάλουμε τα πολιτικά κόμματα, θα τα βάλουμε τους πολιτικούς, θα τα βάλουμε. Είναι λάθος εντυπώσεις αυτές όλα. Είμαστε στην εποχή που η αμαρτία τρέχει και δημιουργεί προβλήματα. Και για να προλάβουμε τη σπορά της αμαρτίας πρέπει να τρέξει και η υπακοή μας. Αλληλούια. Επάνω στο θέλημα του Θεού για να μπορέσουμε να μεγαλώσουμε στη χάρη. Και όσο μεγαλώνουμε στη χάρη, μπορούμε να καταλάβουμε πιο βαθιά την ουσία και τον τύπο. Γιατί ειδικά σε ένα μεγάλο κομμάτι της Εκκλησίας, λέω για το εξωτερικό, ο τύπος είναι πάρα πολύ εξαπλωμένος. Οι άνθρωποι θεωρούν ότι για να είναι ευλογημένοι πρέπει να έχουν πολλά λεφτά, ωραία σπίτια και δεν δίνουν καμιά αξία για το μέσα τους. Όταν το μέσα μας αναπτύσσεται και ωραία σπίτια θα έχουμε και απ' όλα θα έχουμε. Όλα ξεκινάνε από μέσα μας. Δεν ξεκινάνε απ' έξω. Αλληλούια! Ξεκινάνε από μέσα μας ξεκινάνε. Και πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι η αξία είναι μέσα μας. Και η υπακοή στην Εκκλησία κάνει αυτό που έχουν μέσα να βγαίνει. Διαφορετικά χάνεται αυτό και αισθανόμαστε άλλες αντιλήψεις, άλλα πράγματα, γιατί αδυνατίζει το μέσα μας, αδυνατίζει. Αλληλούια! Όσο όμως το μέσα μας μεγαλώνει, ελευθερώνεται, βρίσκουμε χάρη από το Θεό. Γιατί ο Θεός όταν μας έσωσε τέρμα. Δεν έκανε μισό έργο ο Θεός. Το έκανε τέλειο. Και αυτό θυμάστε τι είπε ο Κύριος στον Απόστολο Παύλο. Τρεις φορές δέηθηκε ο Παύλος. Λέει, Κύριε, πάρε μου το σχόλμα. Και τι του είπε ο Κύριος. Παύλο, αυτό που έχεις μέσα, σου αρκεί. Δήμο, αυτό που έχεις μέσα, σου αρκεί. Ράτσα, αυτό που έχεις μέσα, σου αρκεί. Αλλά πρέπει εσύ να δουλέψεις για να βγει αυτό. Με την υπακοή στο Λόγο του Θεού, με την πρακτικότητα, δεν μπορούμε να δίνουμε συνέστημα και να παίρνουμε πράξη. Δηλαδή δεν μπορεί να έρθει ένας λογαριασμός της ΔΕΗ και να πεις εσύ από το σπίτι, πληρώθηκε. Πρέπει να πας στην πράξη να τον πληρώσεις. Η πράξη φέρνει πράξη. Διαφορετικά το συνέστημα είναι συνέστημα, είναι τύπωση. Δεν μπορεί να φέρει πρακτικές απαντήσεις. Αλληλούια! Γι' αυτό ο Κύριος θέλει να μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι είναι ταπεινό, τι είναι υπερήφανο, τι είναι τύπος, τι είναι ουσία, τι στηρίζει ο Θεός, τι δεν στηρίζει ο Θεός. Και τότε κτίζεις τη ζωή σου σε ένα βράχο που δεν πέφτει, ό,τι και να έρθει. Έχεις βράχο. Μπορείς να σταθείς, μπορείς να πάρεις σοφία. Ό,τι και να συμβεί μένεις στο βράχο επάνω. Διαφορετικά και τα παιδιά του Θεού μπορούν να κλονιστούν από καταστάσεις που μπορούν να έρθουν στη ζωή τους. Να κλονιστούν, να πέσουν, να δυνατήσουν, να εγκλωβιστούν. Και σίγουρα ο Θεός θέλει να βοηθήσει και το λαό του, αλλά και όλο τον κόσμο, γιατί ο διάβολος καταδικάζει, ο Θεός ανορθώνει. Ο διάβολος κλέβει την ελπίδα, ο Θεός δίνει ελπίδα. Ο διάβολος εκμανωτίζει, ο Θεός ελευθερώνει. Αλληλούια! Αλληλούια.
Γιατί έχουμε έναν καλό πατέρα που έχουμε διαθήκη στη ζωή μας. Αλλά εξασκούμε ταπεινότητα κάτω από το λόγο του Θεού. Η εφαρμογή του Ευαγγελίου δεν είναι εύκολο πράγμα. Αποκτάς ταπεινότητα. Υποτάσσεις. Γιατί ο άνθρωπος δεν έχει την τάση εύκολα να υποτάσσεται. Είναι η φύση μας, η ανθρώπινη αυτή. Δεν είναι αντίνα εγώ ή εσύ. Είναι η ανθρώπινη φύση αυτή. Έχει την τάση να μην υποτάσσεται κάτω από το λόγο του Θεού. Αλλά προσέξτε τι λέει ο Χριστός. Ο ζυγός μου είναι ελαφρύς. Ο Θεός δεν ζητάει παράλογα πράγματα. Δεν σου λέει δώσ' μου το 99 και κράτα το 1. Κράτα το 9 και δώσ' μου το 1 σου έδωσα. Είναι ελαφρύ το φορτίο του Θεού. Δεν είναι βαρύ. Αρκεί εμείς να το πάρουμε, να το αντιληφθούμε σωστά αυτό το πράγμα. Αλληλούια. Και τότε ο Κύριος θα μας δώσει φρεσκάδα στην καρδιά μας, ζωή. Γιατί διαφορετικά μπορούμε να έχουμε λάθος χρήση. Να πολεμάμε τους Ορθόδοξους, να πολεμάμε τους Καθολικούς, να πολεμάμε κάτι άλλο, να έχουμε λάθος αντιλήψεις να έχουμε. Αλληλούια. Επομένως ο Κύριος, δηλαδή για να καταλάβεις το Ευαγγέλιο, δεν είναι το να πας σε πολλά σχολεία. Δεν είναι το να ξέρεις πολλές γλώσσες. Όσο έχεις ταπεινωθεί, όσο έχω ταπεινωθεί, καταλαβαίνω. Δεν υπάρχει μεσαία λύση. Και ο Θεός λέει, όλοι μπορούμε να ταπεινωθούμε, γιατί είναι Θεός εδώ. Είναι δυνατόν ο Θεός να καλλιεργήσει την υπερηφάνεια του Θεού. Πάντα η υπερηφάνεια έρχεται όταν δώσει ο Θεός ένα άνοιγμα, μετά φουσκώνουν τα μυαλά. Όλοι δώσει ο Θεός ένα άνοιγμα. Είναι καλό που δεν είμαστε τέλειοι άνθρωποι. Γιατί στηριζόμαστε στη χάρη. Αν ήμασταν τέλειοι άνθρωποι θα είχαν φουσκώσει τα μυαλά μας, ξεχάστε τα. Η ατέλειά μας μας κάνει και εξαρτιόμαστε τη χάρη. Και τα λάθη είναι καλά γιατί θα μάθεις από τα λάθη. Οι αποτυχίες είναι καλές γιατί θα μάθεις από τις αποτυχίες. Γιατί ο άνθρωπος δεν μπορεί να δεχτεί εύκολα τις αποτυχίες ή τα λάθη. Εγώ κύριε πατάρα κουμπί και όλα τέλεια τρέχω. Ο Θεός δεν ακολουθεί εμάς. Εμείς ακολουθούμε. Θα σ' αφήσει και μετά θα προσγειωθείς. Πάπα, δεν πέσεις πουθενά. Θα φτάσεις σε ένα πάτο. Και όταν φτάσεις στον πάτο θα ξεκινήσεις επιστροφή. Αλληλούια. Είναι δύσκολο να φτάσει ο άνθρωπος στον πάτο. Αλλά ο καλός Θεός μπορεί να μας βοηθήσει να φτάνουμε στον πάτο. Και όταν φτάσουμε στον πάτο υπάρχει μια φρέσκια αρχή υπάρχει. Υπάρχει ένα καινούργιο ξεκίνημα. Υπάρχει μια καινούργια ελπίδα. Γιατί πάντα ο Θεός νιχάει. Και το Ευαγγέλιο έχει μια αλήθεια μέσα. Όσο πεθαίνουμε, ζούμε. Για να ζήσουμε εμείς έπρεπε να σταυρωθεί ο Χριστός, να γευθεί θάνατο. Ο θάνατος φέρνει ζωή. Όσο επιθυμούμε το θάνατο επάνω στο σταυρό, έρχεται η ζωή στη ζωή μας. Αλληλούια. Δεν είμαστε επαγγελματίες χριστιανοί. Δεν είμαστε επαγγελματίες εργάτες. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Σήμερα υπάρχει επαγγελματισμός στην Εκκλησία, εργάτες επαγγελματίες. Αυτά ο Θεός τα επέτρεψε. Στο τέλος δεν τα στηρίξει αυτά. Ο Θεός θέλει να ακολουθήσουμε όλη την ουσία. Αλληλούια! Και όσο ακολουθούμε την ουσία θα πλουτίσουμε στη χάρη. Θα πάρουμε χάρη. Η χάρη θα μας φωτίσει. Η χάρη θα μας βοηθήσει να ζήσουμε το Άγιο Πνεύμα. Η χάρη θα μας κάνει να είμαστε πάντα ευχαριστημένους. Αλληλούια. Ξέρετε ο Θεός, ξέρετε τι κοιτάει μέσα στη βδομάδα. Είμαστε ευχαριστημένοι μαζί του. Αυτό κοιτάει. Μπορεί να πει κάποιος αδελφέ, εγώ δεν νόμιζα ότι ο Θεός κοιτάει να είμαστε ευχαριστημένοι. Μετά ο Θεός κοιτάει τα άλλα πράγματα. Πρώτα είμαστε ευχαριστημένοι. Άμα είμαστε ευχαριστημένοι ακολουθούν και τα άλλα πράγματα. Ζητάτε, λέει, τη βασιλεία μου, τη δικαιοσύνη μου και έρχονται. Ο Θεός μας δοκιμάζει. Θα πάμε με τα πόδια. Πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι. Μετά ο Θεός θα μας δώσει ένα μηχανάκι. Πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι. Μετά ο Θεός θα μας δώσει ένα αυτοκίνητο. Πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι. Μετά ο Θεός θα μας δώσει ένα πούλμα. Πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι. Σε κάθε εποχή είμαστε ευχαριστημένοι. Δεν έρχεται ο Θεός να σου δώσει ένα πούλμα κατευθείαν.
σε ξεκινάει το ποδήλατο, το μηχανάκι και προχωράς. Γιατί εκπαιδεύει την πίστη μας, την υπακοή μας, την ταπείνωσή μας και τότε τα ανοίγει ο Θεός καθώς εργάζεται μέσα μας. Αλληλούια. Και τότε εμείς καταλαβαίνουμε την ουσία του Ευαγγελίου και όχι τον τύπο του Ευαγγελίου. Καταλαβαίνουμε την ουσία του Ευαγγελίου και όχι τον τύπο του Ευαγγελίου. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Γι' αυτό η θρησκευτικότητα έχει να κάνει με τον τύπο του Ευαγγελίου. Η πνευματικότητα έχει να κάνει με την ουσία του Ευαγγελίου. Αλληλούια! Δύο πράγματα. Γι' αυτό η μεγαλύτερη ως κίνδυνος για μας είναι ο τύπος. Και για να απομονώσουμε τον τύπο όλη από τη ζωή μας είναι το κεντρικό σημείο ο Χριστός και η Εκκλησία για να μπορούμε να το εργαστούμε. Και τότε ο καλός Θεός θα μας φωτίσει και θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε και να εξηγήσουμε τα λόγια Του, τις γραφές με τη σωστή σειρά, τη σωστή αντίληψη του Κυρίου κατά πάντα στη ζωή μας. Μέσα μας είναι ένα λιοντάρι. Και το λιοντάρι είναι ο βασιλιάς των ζώων. Είναι ο Ιησούς Χριστός. Μέσα μας είναι η τράπεζα του Θεού. Πού είναι ο Ιησούς Χριστός, η κληρονομιά του Θεού. Μέσα μας είναι τα πάντα. Τι είναι μέσα μας, τα πάντα είναι μέσα μας. Αλληλούια. Και η δικιά μας υπακοή κάνει αυτό που έχουμε μέσα μας να βγαίνει. Και όσο βγαίνει αυτό που είναι μέσα μας, παρασέρνει και τη δικιά μας τη ζωή. Τότε παρασέρνει τη ζωή μας, τη ροή της πίστης, της σοφίας και της υπακοής κατά πάντα στη ζωή μας. Γι' αυτό είναι οι τελευταίοι χρόνοι και ο Θεός έχει κάτι πολύ ισχυρό για τη ζωή μας, που ξεκινάει από μέσα μας, είναι πολύ απλό. Έχει πολύ ουσία μέσα, δεν θέλει πολλές τεχνικές από μας, θέλει πιο πολύ παράδοση. Αλλά λέω για πιο πολύ παράδοση. Και τότε ο Θεός που είναι μέσα μας μπορεί να τα φέρνει απλά στη ζωή μας. Ακολουθώντας και εμείς τη σοφία του Κυρίου, γιατί ο διάβολος στα παιδιά του Θεού αυτό κάνει. Προσπαθεί να μας κάνει ανθρώπους τύπου. Αν ακολουθήσουμε τον τύπο θα χάσουμε την ουσία και το θέλημα του Θεού. Πρέπει να ακολουθήσουμε την ουσία και το θέλημα του Κυρίου και να βρίσκουμε ιδιαίτερη χάρη από τον Κύριο κατά πάντα στη ζωή μας. Αγαπάμε τον Κύριο. Είναι καλός ο Κύριος. Θα μας πει ωραίες αλήθειες. Και όλοι θα γονατίσουμε κάτω από τη σοφία του Κύριου. Θα υποκριθούμε όλοι. Γιατί άπαντες πρέπει να ταπεινωνόμαστε. Άπαντες. Κάτω από το Λόγο του Θεού. Και έτσι όλοι θα μπορέσουμε να ψηθούμε στη χάρη του Θεού. Η χάρη του Θεού θα έρθουμε σε επαφή με αυτό που σχεδίασε ο Θεός. Γιατί ο Θεός τα σχεδίασε όλα στη ζωή μας. Τα πάντα σχεδίασε. Και αυτό πρέπει να βγει από τη ζωή μας. Γι' αυτό και οι διαφωνίες των τελευταίων εποχών θα λύσουν αυτό που έχουμε μέσα μας. Όχι να καταδικάσουν τη ζωή μας, αλλά να μας ξεκλειδώσουν. Να μας ξεκλειδώσουν. Για να μπορούμε και εμείς να λυθούμε, να απελευθερωθούμε. Αλληλούια. Για να βγει από μέσα μας ο Κύριος, ο προμηθεύων, ο πολεμιστής. Γι' αυτό και ο Θεός στη γένεση και στην έξοδο εκεί στα με τον Ισραήλ λέει ποιος είναι. Εγώ είμαι ο πολεμιστής, ο πολεμιστεύω, ο ελευθερωτής, ο... αυτός είναι μέσα μας, ο ίδιος Θεός. Ό,τι είναι στην αρχή είναι και στο τέλος. Δεν είναι κάτι άλλο στην αρχή και κάτι άλλο στο τέλος. Και τότε αυτός θα γίνει αυτός που διορθώνει την καρδιά σου, διορθώνει τη ζωή σου, υψώνει τη ζωή σου, ευλογεί τη ζωή σου, ο Κύριος που είναι μέσα μας. Αλληλούια! Αλληλούια! Τα δαιμόνια δεν μπορούν να σταματήσουν τον Κύριο που έχουν μέσα μας. Τα δαιμόνια κάνουν εμάς και σταματάμε τον Κύριο που έχουν μέσα μας. Καθώς αμαρτάνουμε, καθώς μειώνουμε την αξία Του, καθώς μειώνουμε αυτό που έχουμε μέσα και τότε δεν μπορεί ο Κύριος να βγει από μέσα μας. Αλληλούια! Στάσου στη δουλειά σου να βγει το λιοντάρι. Κούρα μπασέρια! Να βγει το λιοντάρι και θα φύγουν όλα εκεί πέρα. Το λιοντάρι να βγει. Είναι μέσα μας. Δεν ακολουθούμε κανένα ποντικάκι. Το λιοντάρι είναι μέσα μας. Αλληλούια! Μέσα μας είναι. Αλλά πρέπει να βγει. Ο
λόγια, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε, τι έχουμε μέσα μας. Αλληλούια. Γιατί διαφορετικά πρέπει όλοι να πάρουμε ένα μήνυμα. Προσέξτε τον τύπο. Να μην σας εγκλωβίσει. Και πρέπει να κρατήσουμε την ουσία του Θεού, που είναι η πνευματική επαφή, και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε αυτά που σχεδίασε ο Κύριος κατά πάντα στη ζωή μας, την έχουμε σωστή αντίληψη. Είναι μια αδερφή, όσα χρόνια την ξέρω, 10 χρόνια. Λέω, τι κάνεις, αφήνει, προσεύχομαι ο Θεός να οδηγήσει στην εκκλησία. 10 χρόνια. Είναι σαν να σε δω στην πλατεία έξω και να σου πω τι κάνεις, προσεύχομαι ο Θεός να πάει στο σπίτι μου, να μου πεις. Θα πω, ο αδερφός κάτι δεν έχει καλά, δεν πάει καλά. Προσεύχεσαι να σε πάει ο Θεός στο σπίτι σου. Λάθος αντιλήψεις. Και ο άλλος τα πιστεύει αυτά. Ο άλλος το υποστηρίζει. Ο άλλος εκεί 10 χρόνια, 15 εργαζομένος. Λάθος αντιλήψεις. Και πολεμάει γι' αυτό. Λάθος αντιλήψεις. Όλοι μπορούμε να βρεθούμε σε τέτοιες καταστάσεις. Να αποκτήσουμε λάθος αντιλήψεις. Δηλαδή, αν με βλέπεις εμένα στην πλατεία και μόλις δεν πας στο σπίτι. Είναι λάθος αντιλήψεις. Πρέπει να τις ξεπεράσουμε τις λάθος αντιλήψεις και να αφήσουμε τον Θεό να μας οδηγήσει καλά και βουλευμένα. Και πρώτα βάζω τον εαυτό μου μπροστά, μην παραξηγηθεί κανένας. Όλοι χρειαζόμαστε να μας ταπεινώνει ο Θεός, να μας θεραπεύει ο Θεός και να μπορεί να μας βοηθάει να περπατήσουμε στη δικιά του σοφία και στη δικιά του χάρη κατά πάντα στη ζωή. Και εγώ ομολογώ μπροστά στον Θεό, παρόλο που κηρύττω το Ευαγγέλιο, υπάρχουν στιγμές που έβγαλα λάθος συμπεράσματα για ανοίγματα. Και μετά ήρθε ο Θεός και μου έδωσε τη σωστότητα. Αλλά στην αρχή έβγαλα λάθος συμπεράσματα. Τώρα ας πούμε το έκλεισα, το έκανα, το έρανα και μετά ήρθε ο Θεός και μου έδειξε να καταλάβω ότι εκεί να υπάρχει κάτι άμυρο. Επομένως ο Θεός μας μαθαίνει όμως. Να μπορέσουμε να καταλάβουμε ότι εκεί που ανοίγει ο Θεός πρέπει να μπούμε και εκεί που έχει κλείσει ο Θεός θα μην παίρνουμε καθόλου. Αλληλούια! Γιατί ο Κύριος θα μας στηρίξει, θα μας βοηθήσει και θα μας δώσει ιδιαίτερη χάρη να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην αγάπη Του και στη σοφία Του κατά πάντα στη ζωή μας. Δόξα στον Κύριο, ας κρατήσουμε τον λόγο του Κυρίου.